Παγκόσμια ημέρα άγριας ζωής. Ναι. Είναι μια ημέρα η οποία καθιερώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2013, να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαρτίου, έτσι ώστε το κοινό να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα που αφορούν την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Μάλιστα. Και ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνονόματος και συνεπίθετος. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και τον είχαμε γνωρίσει βέβαια, Εύη, για ποιο από θέμα. Από το περιστατικό με τους δύο κύκνους που δυστυχώς ο Θηλυκός δεν τα κατάφερε μετά από επίθεση που είχε δεχθεί από σκυλιά και τώρα στη λίμνη Παμβότιδα. Θα μας τα πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Τον αρσενικό. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα από τη χιονισμένη Καστοριά και μάλιστα πολύ χιονισμένη Καστοριά. Πολύ χιονισμένη. Η σύνδεση πρέπει να ήταν από εξωτερικό χώρο τότε. Την επόμενη φορά. Λοιπόν, η εξέλιξη με τον αρσενικό κύκνο ποια είναι? Να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, και να σας πω ότι τα μηνύματα τα οποία έχουμε λάβει από τηλεθεατές μετά τις ζωντανές συνδέσεις μας και με φόντο, με όχημα, την ιστορία με τους δύο κύκνους είναι δεκάδες. Ναι, η εξέλιξη είναι ότι μετακινήθηκε το ζώο στη λίμνη Παμβότιδα, στα Γιάννηνα. Τον προσέχει ο φορέας διαχείρισης εκεί πέρα με κάποιους εθελοντές ορνιθολόγους. Νομίζω ότι σιγά σιγά προσπαθεί να εγκλιματιστεί και αυτός. Βέβαια είναι ακόμη μοναχικός, αλλά ελπίζουμε στην πορεία να μπορέσει να εγκλιματιστεί στον χώρο και να βρει παρέα. Όχι παρέα σε ζυγική, να το πω έτσι. Όχι τέρι, αλλά παρέα... Όχι τέρι. Φιλική. Ακριβώς. Παρέα φιλική, ακριβώς. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα άγριας ζωής και θέλω να σας ρωτήσω πώς οι άνθρωποι, οι Έλληνες, σύγχρονη κοινωνία, αντιλαμβάνεται τη σχέση με την άγρια ζωή και με τα άγρια ζώα. Θα αρχίσω με αυτό που είπε ο Γκάντι, ότι μια πολιτισμένη κοινωνία φαίνεται από τη συμπεριφορά της προς τα ζώα. Και βέβαια θα συνεχίσω με αυτό που λέμε, ότι τα μάτια των ζώων έχουν να μας πούν πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν για μας η Παγκόσμια ημέρα είναι μια μέρα καθημερινή, μια μέρα κάθε μέρα για μας τουλάχιστον, που δουλεύουμε και ασχολούμαστε στο περιβάλλον και δουλεύουμε και με ζώα, με θηλαστικά, με πτηνά, αλλά και επίσης στην έρευνα με χλωρίδα, με φυτά, με όλα αυτά. Έτσι λοιπόν το περιβάλλον, τα ζώα, οι συγκάτοικοι μας χρειάζονται το δικό του ζωτικό χώρο που πρέπει εμείς να τον αφήνουμε σαν σε εισαγωγικά νοήμων ζώα που είμαστε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς είστε και μέλος του Αρκτούρου, οπότε στα βόρεια της Ελλάδας έχουμε συνηθίσει έτσι και περισσότερα άγρια ζώα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έχετε έρθει και το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επαφή με περιστατικά άγριων ζώων που βρέθηκαν σε πόλεις, σε σημεία τέλος πάντων που δεν ήταν εκεί η θέση τους. Πώς το διαχειρίζεστε αυτό? Βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό πλάνο, συγγνώμη σε διακόπτω, Εύη, για να βάλουμε στο κλίμα του κύριου Παναγιωτόπουλου, 2017 από την παγωμένη Καστοριά, μια αρκούδα. Από την παγωμένη λίμνη. Είμαι σίγουρος το ξέρετε, ναι. Το θυμάστε το περιστατικό. Το διαχειρίστηκα κιόλας. Διαχειρίζομαι πολλά περιστατικά. Έχουν περάσει από τα χέρια μου δεκάδες ζώα, δεκάδες πλαστικά, αρκούδες, λύκοι, αλεπούδες, ασβή. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχει ένα προτέρημα να φιλοξενεί πάρα πολλά ζώα. Και ειδικά να φιλοξενεί μια άγρια πανίδα που εμείς είμαστε εδώ για να διαχειριστούμε κάποια περιστατικά. Όπως είπατε και εσείς, σαν μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης για τα άγρια ζώα, ειδικά για την αρκούδα και το λύκο, μπορούν να κατανοήσουν οι τηλεθεατές μας, οι φίλοι μας, οι κριτικοί, ότι πολλές φορές από πολλές αυλές έχω βγάλει αρκούδες έξω, από πολλά μαντριά, από πολλές στάνες, από πολλά χωράφια. Αυτή όλη η εργασία γίνεται βέβαια, είμαστε ορισμένοι με ΦΕΚ. Και όταν λέω με ΦΕΚ από το Υπουργείο, ότι ναι, τα ονόματά μας είμαστε εμείς αυτοί που θα απαρτίζουμε την ομάδα μέσα σε επέμβαση. Ένας από αυτούς, και συντονίζω κιόλας πολλές φορές, είμαι εγώ. Αυτό το περιστατικό που βλέπετε λοιπόν, που είδαμε με την αρκούδα, είναι η αρκούδα ότι ήταν στην παγωμένη λίμνη και προσπαθούσε να μπει μέσα στην πόλη, προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο διαφυγής. Έτσι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αστυνομία, εμείς στο δασαρχείο, υπήρχε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην στρεσαριστεί το ζώο ώστε να μπει μες στην πόλη και χαθεί και κάνει και κάποια ζημιά. Καταλαβαίνετε ότι μια αρκούδα στη θέα των ανθρώπων και οι άνθρωποι στη θέα της αρκούδας πόσο δύσκολο είναι.
Ευτυχώς όμως μπορέσαμε το περιστατικό ανώδυνα και βγάλαμε το ζώο έξω από τη λίμνη και έφυγε, πήγε στην ευχή της Παναγίας που λέμε, στα βουνά από εκεί που ανήκει. Μάλιστα, σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, πώς πρέπει ένας απλός πολίτης να διαχειριστεί την επαφή του με ένα άγριο ζώο? Καταρχήν πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα άγρια ζώα δεν θέλουν να εμπλακούν γενικά οποιοδήποτε άγριο ζώο, ότι είναι ζαρκάδι, ελάχνα, εμπλακεί με τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε χώρο στο ζώο και χώρο διαφυγής. Το ζώο κατανοεί ότι δεν πρέπει να απειληθεί και ακόμη και μια στάση δική μας αμυντική μπορεί να την πάρει σαν επίθεση το ζώο και να κάνει μια επίθεση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δείξουμε έναν χώρο φυγής και μάλιστα ειδικά στα μεγάλα θηλαστικά όπως είναι οι αρκούδες πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε και λίγο πιο κάτω από αυτές γιατί κατανοούν τη δύναμή τους τα ζώα και μάλιστα ένα εγκλωβισμένο ζώο είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο από ένα ζώο που δεν είναι, ξέρετε, που είναι απλά ελεύθερο. Μάλιστα. Οπότε το κεντρικό μήνυμα της σημερινής ημέρας ποιο είναι? Το κεντρικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, ο ζωτικός χώρος στους συγκατοίκους μας. Ο ζωτικός χώρος που πρέπει και αυτά να έχουν ώστε να είναι μαζί μας. Είτε είναι πουλιά, είτε είναι θηλαστικά. Να τους δώσουμε. Στην Κρήτη έχετε πανέμορφους γήπες. Πρέπει να τους αφήσουμε να υπάρχουν, να δώσουμε. Δανειστήκαμε όλα αυτά από τα παιδιά μας. Είμαστε απλά φιλοξενούμενοι και νομίζω ότι αυτό που έχουμε δανειστεί πρέπει να τα αφήσουμε για τους επόμενους. Σωστά, σωστά. Και με αυτό το όμορφο μήνυμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σας καληνυχτήσουμε κατά κάποιο τρόπο από το Ηράκλειο, από την Κρήτη και με το καλό να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, σας καληνυχτώ και να τα ξαναπούμε. Καληνύχτα στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η τρίτη φορά που τα λέμε τον κύριο Παναγιωτόπουλο.